Κοιτάξτε, το βασικό ζήτημα, κατά τη γνώμη μας, είναι το εξής. Σχετίζεται με τον προσανατολισμό της αστυνομίας. Και όχι τόσο πολύ με την έλλειψη προσωπικού. Είναι και αυτό δευτερεύον ζήτημα. Αλλά έχει να κάνει με τον προσανατολισμό. Ποιος είναι ο προσανατολισμός? Ο προσανατολισμός ήταν, είναι και θα είναι η καταστολή. Η λογική του νόμος και τάξη. Δηλαδή είναι απέναντι στο εργατικό, το λαϊκό κίνημα, γενικά σε όλους αυτούς οι οποίοι αντιστέκονται. Και από αυτήν την άποψη, οι καλύτερα εκπαιδευμένες μονάδες είναι οι μονάδες καταστολής. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι και οι πιο πλήρες συγκεντρωμένες εκεί με ανθρώπινο δυναμικό. Και από αυτήν την άποψη, γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ούτως ή άλλως δεν έχει όμως και η αστυνομία αυτή τη διάσταση. Από τη σύστασή της την ίδια. Βεβαίως την έχει. Από το ίδιο το αστικό κράτος έχει αυτό το ρόλο της καταστολής. Του ξυλοφορτώματος απέναντι. Όχι. Τη καταστολή με κάθε τρόπο. Γιατί με εδώ κάθε, έχουμε με κάθε εδώ τρόπο. Έχουμε τιμωρητική αστυνομία. Με κάθε τρόπο τη καταστολή. Είτε γίνεται με τα χημικά, είτε γίνεται με τα χημικά, είτε γίνεται με τα υπόλοιπα. Εμείς λοιπόν λέμε το εξής, ότι το βασικό ρόλο τη αστυνομία θα έπρεπε να είναι η προστασία τη ανθρώπινη ζωή. Μάλιστα. Και τις περιουσίες. Κοιτάξτε τώρα εδώ μια καταγγελία. Το λαϊκό οικογενειό. Θα σα δώσει τροφή. Αυτό πρέπει να είναι και όχι. Ο ρόλος της καταστολής απέναντι στο εργατικό, το φιλικό. Υπάρχει μεγάλη εικόνα, η οποία δεν διαφοροποιείται με βάση την αναλλαγή των κυβερνήσεων. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Πρώτον, ότι κλιμακώνεται η αντιλαϊκή πολιτική, οξύνονται οι κοινωνικές αντιθέσεις και από αυτή την άποψη χρειάζεται ο μηχανισμός καταστολής για να θωρακιστούν τα συμφέροντα και η εξουσία των πλουσίων. Και από αυτή την άποψη υπάρχει από μεριά της αστυνομίας και όχι μόνο αυθαιρεσία ενάντια στα ατομικά και συλλογικά δικαιώματα. Έτσι λοιπόν έρχεται και κουμπώνει το δόγμα νόμος και τάξη. Νόμος και τάξη, δηλαδή εφαρμόζουμε τους αντιλαϊκούς νόμους με κάθε τρόπο και με το μαστίγιο και με το καρότο απέναντι με σε οποιοδήποτε, καλά είναι, με το μαστίγιο. Απέναντι σε οποιοδήποτε αντιδρά και σηκώνει κεφάλι. Και επί τ' ουσίες τι θέλουν να θωρακίσουν? Θέλουν να θωρακίσουν αυτό το αντιλαϊκό σύστημα από οποιοδήποτε αντιδρά. Και εδώ δεν είναι τυχαίο ότι υπάρχουν κομμάτια του παζλ. Mm-hmm. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε, η Νέα Δημοκρατία υλοποιεί. Όπως για παράδειγμα ο ποινικός κώδικας που αυστηροποίησε τις ποινές που σχετίζονται με την οργανωμένη δράση του εργατικού, του νεολαϊστικού και του αγροτικού κινήματος, ενώ όλες τις άλλες ποινές τις μείωσε. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία πάνω σε αυτό το νομικό πλαίσιο και κουμπώνει τις δυνάμεις καταστολής. Αυτά είναι τα ζητήματα. Κύριε Καθαζόπουλε, πάμε λίγο στο νοτουρκικό. Να δούμε τι γίνεται μέχρι αυτή τη στιγμή στις σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας-Τουρκίας, και πού μπορεί να οδηγήσει η προκλητικότητα της Τουρκίας. Ποιος αποθρασύνει επί της ουσίας τον Ερντογάν και τις τουρκικές διεκδικήσεις? Εμείς το λέμε καθαρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θεωρούν το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Αυτό είναι. Και βεβαίως έχουν ευθύνες και ελληνικές κυβερνήσεις. Δεν το θεωρούν ενιαίο, κύριε Καραθανασόπουλε. Ενιαίο το θεωρούν. Γιατί δεν αναγνωρίζουν σύνορα και τις όποιες διαφορές δεν βρίσκονται μεταξύ σας. Μα η στήριξη όμως από αυτή την άποψη είναι αδιαπραγμάτευτη. Εντάξει, τώρα και κάνει επενδύσεις ταυτόχρονα και κάνει επενδύσεις ταυτόχρονα στην Τουρκία. Πολύ μεγάλες, πάρα πολύ μεγάλες. Και οι όποιες είναι λεκτικές καταδίκες, χωρίς εμπράχτε. Από αυτή την άποψη λοιπόν είναι φανερό ότι όλα αυτά έρχονται και δένουν με μια κατάσταση και στις ελληνικές κυβερνήσεις. Από τα μέσα της δεκαετίας του 90, όπου η κυβέρνηση Μίτη αναγνώρισε γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Και όλο αυτό έχει ως η διαδρομή. Αυτό είναι μεγάλο θέμα. Η διαδρομή, αυτό είναι μεγάλο η διαδρομή θέμα όλων αυτών των εξελίξεων οδηγεί στην ηλιμένη απόφαση της συνδιαχείρισης στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τη σφραγίδα των Αμερικάνων και τώρα. Και εδώ θα πω κάτι. Ότι παραμονές Χριστουγέννων. Μάλιστα. Η ελληνική κυβέρνηση έφερε στη Βουλή για κύρωση, παραμονή Χριστουγέννων, ακριβώς 24 Δεκέμβρη, τη νέα στρατιωτική συμφωνία με τις ΗΠΑ. Που την είχε διαπραγματευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην οποία η κυβέρνηση της Δημοκρατίας. Και εδώ τι δημιουργεί? Δημιουργούνται τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις αμερικάνικες. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις. Και από αυτή την άποψη αποτελεί ορμητήριο των υπεραλιστικών σχεδιασμών και όχι προστασία των συμφερόντων.